Πάμε στον κύριο Καμένο. Κύριε Καμένο, μαθαίνω ότι κάτι ετοιμάζεται με τους ανεξάρτητους βουλευτές, κάποια κίνηση, κάτι σχεδιάζεται. Θέλω up to the point είδηση. Αμεσότητα είδηση. Ελάτε. Έχω πει ότι εφόσον πλέον είμαστε 22 ανεξάρτητοι βουλευτές με τον κύριο Κουίκ, τον τελευταίο δηλωσία, θα προσπαθήσουμε με 10 εξημών να δημιουργήσουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα για να εκπροσωπούνται οι ανεξάρτητοι βουλευτές ή όσοι θέλουν να συμπλέψουν με την ιδέα και με την πρόταση αυτή στο κοινοβούλιο. Διότι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, από πέρσι τον Ιούνιο που διαγράφει για το Σκοπιανό, έχω παρέμβει στη Βουλή γύρω στις 4-5 φορές. Δεν αλλάξατε κόμμα όμως. Δεν αλλάξατε κόμμα, παραμείνατε σταθερός. Όχι, εντάξει, εγώ στις απόψεις μου είμαι σταθερός. Τώρα, αν αλλάζει το κόμμα, αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Αυτά που είδατε τα χθεσινά να φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ, από το ΓΑΠ, εν πάση περιπτώσει από ένα χώρο και να πηγαίνουν κάπου αλλού. Ή κάποιοι άλλοι από το ποτάμι να πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία και ούτω καθεξής και αυτό και εκείνο και τ' άλλο κλπ. Πώς το χαρακτηρίζετε? Η στρατηγική του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έχω πει ότι είναι killer, είναι να διαλύσει το σύμπαν γύρω του. Προτείνεται ήδη για Νόμπελ Ειρήνης μαζί με τον Σκοπιανό και πάει και συντρόγει στη Γερμανία με την επόμενη καγκελάριο. Για τον Νόμπελ. Θέλει αυτή τη στιγμή να διαλύσει ό,τι υπάρχει γύρω του, και το ποτάμι και το Πασό και τους Ανέλ και τους Κεντρώους, όποιον βρει, ακόμα και το κόμμα του. Το ίδιο ξέρει ο κ. Σταρατούλης, εδώ είναι, έχει ο Δημήτρης ο φίλος και προσωπική εμπειρία. Παρετήθηκε που υπουργός ο κ. Σταρατούλης, έτσι. Προς τιμήν του. Παρετήθηκε. Βλέπει μόνο εξουσία, παραμονή στην εξουσία και τίποτα άλλο. Μαζεύει ασυνόδευτα. Όλα τα συνόδευτα. Πώς είπατε? Μαζεύει όλα τα συνόδευτα. Καλό. Όλα τα συνόδευτα. Εμείς έτσι το λέμε. Κύριε Στρατούλη. Και αυτό είναι δράμα για τη δημοκρατία. Οι θεσμοί έχουν εκπέσει και στον δρόμο το ξέρουν οι συνάδελφοι βουλευτές. Ο κόσμος, όσο και να μας αγαπάει και να μας συμπαθεί, μας λέει ότι είσαστε όλοι κάποια στιγμή το ίδιο. Μήπως και εσύ μου ξαναπηδείξεις καμιά μάντρα, καμιά μέρα, τι να σε ψηφίσω. Κατάφερε ο Τσίπρας, κατάφερε ξαναλέω. Αυτό το γυρολόγημα, πώς το βλέπετε? Όλο το γυρολόγημα και γύρω, όλους γύρω, γύρω, γύρω. Τους πίδουλους να απαξιώσει το πολιτικό σύστημα και τους βουλευτές. Χάνεται η εμπιστοσύνη και πρέπει να χτίσουμε πάλι από την αρχή τη σχέση μας με τον κόσμο, και αυτό είναι καλό για πολλούς από εμάς που έχουμε μια συνέπεια. Για να ακούσουμε τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Κύριε Στρατούλη. Αλλά το δετερόδισκο κράτος, ο πίδουλος τι έκανε? Πρόσεξε τώρα. Οι δεξιοί δικοί μας, ο Κόκαλης, η Κουντουρά και οι λοιποί, ψήφισαν παρόν στο ουδετερόδισκο κράτος. Δεν τόλμησαν να ψηφίσουν όχι στο ουδετερόδισκο κράτος. Ψήφισαν παρόν για να κρατήσουν την καρέκλα. Κύριε Στρατούλη. Αυτό είναι τα σημεία του καιρού. Καμένος. Όσοι μπουν στην πλατφόρμα είναι εν δυνάμει πληστηριαζόμενοι. Δεν το έχουν κατανοήσει αυτό. Πρώτη απορία που έχω είναι η εξής. Ποιος θα μπει στην πλατφόρμα και ποιος θα ξεκινήσει να βάζει τα στοιχεία? Ο λογιστής, ο ίδιος. Ο ενδιαφερόμενος, ποιος θα ασχοληθεί με το να βάλει στην πλατφόρμα τα στοιχεία? Η πλατφόρμα, να πούμε, είναι αυτή που έχουμε φτιάξει του εξοδικαστικού, η οποία άρα θα πρέπει να προεκταθεί για το θέμα, και να διασυνδεθεί με τις τράπεζες, και αυτό θα είναι σε πλήρη εφαρμογή κατά τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, έχουμε Φλεβάρι. Πάμε. Προσέξτε, να μην νομίζει κάποιος ότι θα προστατευτεί. Μόλις βάλεις τα στοιχεία σου και κάνεις άρση του απορρίτου των τραπεζικών λογαριασμών και όλα τα άλλα τα κουτάκια που θα βάλεις στην πλατφόρμα, ξανά λέει, δεν ξέρουμε ποιος θα το κάνει αυτή τη δουλειά. Ελπίζω να την κάνει κάποιος με σωστό τρόπο, γιατί αν γίνει και λάθος, ξέρετε, δεν γυρνάς πίσω. Την επόμενη μέρα, απρόσωπα, το σπίτι είναι εν δυνάμει για Μάλιστα. κατάσχεση. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Είτε είναι εγγύησης επαγγελματικό, Μάλιστα. είτε είναι πρώτη κατοικία. Να πούμε όμως ότι... Νέα Δημοκρατία. Το καλό θα είναι και... Ελάτε, παιδιά, να είστε σύντομοι να για να προλάβετε όλοι. Να γίνει εκπαίδευση στον κόσμο. Ξαναλέω στην κυβέρνηση. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Να μάθουν τι να κάνουν. Μην γίνουν λάθη και χάσει ο κόσμος τα σπίτια του από λάθος. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τα... Και πρόβλεψη για τα πράσινα δάνεια. Συγγνώμη. Δεν προβλέπετε τίποτα για αυτούς που εξυπηρετούν. Αυτό... Πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αδικία του συστήματος.